σημερινή μας συνάντηση είναι συγκεκριμένο και έχει να κάνει με την αλλαγή του τρόπου διενέργειας των μικροβιολογικών εξετάσεων στο νοσοκομείο. Σήμερα, όπως ξέρετε, οι μικροβιολογικές εξετάσεις γίνονται μόνο στο νοσοκομείο της Κίου και δωρεάν. Δυστυχώς, κανένας άλλος φορέας δεν επογνίζεται το βάρος της διενέργειας των εξετάσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια κακή κατάσταση για την οποία προσπαθούμε να αλλάξουμε. Το νοσοκομείο, όπως όλοι ξέρετε, παρέχει δευτεροβάθμια περίθαλψη και την πρωτοβάθμια περίθαλψη την έχει αναλάβει ή θα έπρεπε να την έχει αναλάβει το παιδί. Το παιδί εδώ στοιχείο ακόμα δεν έχει οργανωθεί σωστά, δεν έχει επαντρωθεί και δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να σηκώσει το βάρος των μικροβιολογικών εξετάσεων. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσει σύντομα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και να μπορέσει να συμβάλλει και στην πρωτοβουλία, διότι αν δεν λειτουργήσει και το παιδί να πάρει ένα μέρος του όγκου των εξετάσεων, θα είναι δύσκολο για μας να τα βγάλουμε πέρα. Επειδή λοιπόν σηκώνουμε όλο το βάρος του νησιού όλων των πολιτών, καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργηθεί μία λίστα αυτή τη στιγμή 14 μηνών. Δηλαδή, ένας ο οποίος θέλει να κάνει εξετάσεις θα κλείσει ραντεβού περίπου στα μέσα του Φλεβάρι του 2016. Το νοσοκομείο με δική του πρωτοβουλία, και όταν λέω το νοσοκομείο, μιλάω για την διοίκηση, για τους γιατρούς, για το παραϊατρικό προσωπικό και για τους νοσηλευτές, αποφασίσαμε όλοι μαζί να τολμήσουμε να δοκιμάσουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί για πολλούς λόγους, λίγο πολύ όλοι τους ξέρουμε. Είναι όπως προανέφερα γιατί δεν υπάρχει άλλος φορέας και όλοι έρχονται στο νοσοκομείο. Ο δεύτερος είναι γιατί ο κόσμος κλείνει ραντεβού πριν πάει στους γιατρούς, να δει ακριβώς τι έχει και να πάρει το παραπεμπτικό. Ένας άλλος λόγος γιατί, εντάξει, είμαστε μικρή κοινωνία, ξέρετε τώρα, καταλαβαίνετε ότι οι γιατροί, φίλοι γνωστοί, κόβουν τα παραπεμπτικά πολύ πιο εύκολα από ό,τι να ήταν, ας πούμε, σε μια πρόσωπη κοινωνία. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι επιβαρύνει και η λίστα, επιβαρύνεται και από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν άγχος και πριν, ας πούμε, μόλις πάρουν τις εξετάσεις ή κάνουν τις εξετάσεις, κλείνουν αμέσως το επόμενο ραντεβού για να έχουν ήσυχο το κεφάλι ότι αν κάτι συμβεί, αν κάτι τύχει, θα μπορέσουν να έχουν μία ημερομηνία για να κάνουν τις εξετάσεις. Αποφασίσαμε λοιπόν, όπως προανέφερα, να λάβουμε πρωτοβουλία, να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση, η οποία όμως σημειωτέων έχει ρίσκο, αλλά και πολλές πιθανότητες να πετύχει. Είναι πιλωτική προσπάθεια, δοκιμαστική. Και αυτό το πιλωτική δοκιμαστική δεν το αναφέρω, ας πούμε, λόγω απεσιοδοξίας της επιτυχίας του, αλλά το αναφέρω μόνο και μόνο ότι μπορεί στο δοκιμαστικό τρίμηνο να αλλάξουν οι διαδικασίες, να έχουμε κάποιες τροποποιήσεις στην διαδικασία, η οποία βέβαια θα είναι προς το σκοπό για να την καλυτερεύσουμε. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία μπορούμε να δούμε στην πορεία, αλλά πιστεύω ότι επειδή το δουλεύουμε καιρό το θέμα, ότι όλα τα προβλήματα τα έχουμε εντοπίσει και είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει βέβαια να σας πω ότι για τη λίστα αυτή έχουμε μερίδιο όλοι μας, έτσι, και το νοσοκομείο, και οι πολίτες, και οι γιατροί, και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε στο να μπορέσουμε να εξομαλύνουμε την κατάσταση και να κάνουμε τις εξετάσεις στο σωστό χρόνο, όταν πρέπει και όπως πρέπει. Η βοήθεια των πολιτών πρέπει να είναι ουσιαστική και καθοριστική. Και όταν λέω πολίτες που πρέπει να βοηθήσουν, εννοώ ότι πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες, αυτές που ανακοινώνουμε, και θα ανακοινώνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα στον τύπο, να είναι συνεργάσιμοι, να δείχνουν κατανόηση τουλάχιστον στο πρώτο τρίμηνο, το οποίο όπως είπαμε θα είναι πιλωτικό, και κυρίως να δείχνουν ανοχή σε μια ενδεχόμενη ταλαιπωρία.